Γεια σου, κυρία Χριστίνα, για πού με το καλό. Γεια σου και εσένα. Το είπα να θυκανευτώ στη σκιά σου τη Λενού. Α, κι εγώ θέλω κάτι τη σκιά μου τη Λενού, αλλά να πάω ύστερότερα. Μα κατά το λόγο ήσουν τίποτε άρρωστη χτες. Α, μια χαρά είμαι. Εσύ είδα στην εκκλησία. Έλειπα από το χορκό, ναι, πιάσει το παραλίμνη. Ήταν αφού ο Μουχτάρη ήταν στην εκκλησία. Μόνη μου που πήγα. Δηλαδή, όχι τελειά μόνη μου, πήγα με τον κύριο Μάκιν, τον δάσκαλο. Α, εμποτζέντε μερικέ, ναι. Α ηλεβάρο σιώτη, αλλά μετά τον πόλεμο, μην ήσκουρε στο παραλίμνη. Περίεργο. Δεν τέλο τσάφηκε ο Μουχτάρη να πας μανισί σου στο παραλίμνη, δεν το πιστεύω. Είδα, και είπα, θα σου να τον πίσω. Φύγαμε πρωί-πρωί με τη δροσιά, και στη νύχτα αν είμαστε πάλι, θα με πίσω. Ναι. Πάντω, πριν να βάλουμε Στεφάνη, εγώ και ο Παυλή μου, έτσι κοντεύκαμε ο ένα του άλλου. Φανερά δηλαδή. Μα εγώ έτσι. Τέλο να σου το πω, Κατάλαβα. Επειδή έτσι για να πάει. Όχι, εγώ πήγα για να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Εγώ πιστεύω σου. Αφού η μόνη θάλασσα στον τόπο μας, πώς είπε το παραλίμνη. Τι θέλεις να πεις, κυρία Χριστίνα. Κορίσουλα, με κάνεις να πω τσινό που θέλω να πω, γιατί δεν θέλω να πω τσινό που να με κάνεις να πω. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Και εγώ κατάλαβα. Άτε, γεια σου και ξαναλαλούμε τα. Α, πέ μου, ήταν καλό το νερό. Α, ποιο νερό. Είπε ο Μουχτάρης να μας πάρει με το πούλμα στον Άι Νεόφυτο, μεγάλη χάρη του. Μέσα ζεσαι ρο αγέρο, γιατί δεν θα μας πάρει τώρα, να μας πάρει την Κυριακή. Μα το πούλμα να αρκεί, για είπε μέσα σας πούμε να είμαστε έτοιμοι. Πιένε να μπουκώσεις τώρα με το φαΐ που σου έφερα και ο Άγιος Νεόφυτος καρτερά. Να πάρει και μωρά. Καλύτερα να γεμώσει το πούλμα. Άμα πουν κι να τα φτιάσουν απερηφανευτού. Κατά Θεόν ένα γρικάς λέξη. Ούτε σε έξι. Ήταν μεσομερί και είστε ακόμα το πούλμαν. Άρχισε να έρθει, να αρχίσε. Το πούλμαν και το πούλμαν. Πήγαινε λαλό σου να φάεις και άεις το πούλμαν. Ξέρεις το ότι σήμερα εν της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος δοξάζω το όνομα της και τη χάρη της. Έπρεπε να μας πάρει στην Αγία Ευφημία να προσκυνήσουμε και την άλλη φορά έπαιρνε μας στον Άι Νεόφυτο. Ξέρεις καμιά εκκλησιά της Αγίας Ευφημίας? Ξέρεις καμιά εκκλησιά της Αγίας Ευφημίας? Το ξαναρωτήσουμε τον παπά Αγλιώρη να μας πει. Αφού εγώ σα ρωτώ γέρο, εσύ τα ρωτάς. Είναι τα ρωτάς σε ένα γρικό. Ήβρετε σε ποια παραλία, είπε μου η κόρη μου, να πάρω τους χορκάνους. Κύριε Μουχταρή μου, εσύ να αποφασίσεις πότε θα τους πάρεις και για την παραλία μένεις σε εννιά. Όχι. Θέλω να είναι καλύτεροι, να τους αρέσει ό, να στραφούν πίσω, να είναι παραπονεμένοι σαν με κουκούφουζιν πάλι. Κύριε Μουχτάρη μου, οι παραλίες του Πρωταρά είναι η χρυσή αμμουδιά της αμοχώς. Ναι, θέλω να έτσι ξέβαθα, έτσι να πιτσαλίζουν για μέσα στην άκρη. Με ενέχεις έννοια. Για μέ που σου πρότεινε η Σούλα, για αρχάριους είναι ό,τι πρέπει. Εσύ μόνο να αποφάσισε την ημέρα. Α, τώρα που συνάθερες ημέρα. Ξέρεις είναι μέρα σήμερα. Ξέρω είναι μέρα σήμερα, κύριε Μουχτάρη μου, καλό, ξέρω. Είναι μέρα, δεν ξέρεις, αλλά ξέρεις ότι είναι η διεθνή ημέρα πληθυσμού σήμερα. Αυτό δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής. Πόσον πληθυσμό έχει γη σήμερα? Γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Είσαι 7 δισεκατομμύρια, και το παχώρι μπας και από μαρασμό. Δίκαιο! Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο, κύριε Μουχτάρη μου, αλλά τι σκέφτεσαι να κάνεις πάλι? Σκέφτομαι να βάλω πάνω τους χορκανούς και να βάλω συν μπροστά, ξέρεις. Να βάλουν μπροστά τι? Για την αύξηση του πληθυσμού, δάσκαλε. Ξέρεις το ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σε κάθε οικογένεια του παχωρίου αντιστοιχούσε 2,5 μωρά. Δεν το ήξερα, κύριε Μουχτάρη μου, ομολογώ, δεν το ήξερα ούτε τούτο. 2,5 μωρά. Αν ήταν 3,5, κάτι έγινε του. Και με ποιον τρόπο, κύριε Μουχτάρη μου, σκέφτεσαι να τους πείσεις να επιδοθούν στην αύξηση του πληθυσμού? Δαμέ που θέλω τα φώτα σου. Δύσκολη υπόθεση. Πες τους ότι τα μωρά είναι ευτυχία. Α, τούτον δοκιμάσαμε το και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι τα μωρά θέλουν πανούθια. Και τα πανούθια θέλουν ριαλούθια. Και ριαλούθια γιόκ. Κύριε Μουχτάρη μου, ήθρατο. Θα του πει ότι το 1968 επέθανε στο Περού κάποιο Περέζ σε ηλικία 83 ετών. Τι να πω, καμέ τούτο. Αυτό ο άνθρωπο, κύριε Μουχτάρη μου, έκαμε με διαφορετικέ βέβαια συζύγου 113 παιδιά. 113 παιδιά! Μάλιστα. Εμένα μου, αν κάνουμε που τόσα η κάθε οικογένεια του Παχωρίου, να περάσουμε και του Κινέζου. Αν πετύχει τσινό που μου είπε την άλλη φορά, στετέ, και ευκεί γιο, είπα τότε του Παυλή, ένα τον βγάλουμε φώτι. Μα για να σε τέλεια σιούρι χαρώσε τώρα που αγκαστρώθηκες, πρέπει για 12 μέρες να με συναφέρεις όνομα θηλυκό, μόνον αρσενικό. Μα αφού έχω δυο κόρες, δεν τέλος να το συντυχάνω. Ένα του λαλείς, εσού και σου. Και άμα για 12 μέρες δεν συναφέρω όνομα θηλυκό, να πιάει καλύτερα να αγκαστρή. Μπράβο, και έτσι ένα αρτίος. Και το κάπλισμα δεν τέλος να το κάνω. Α, να σου πω,
να πιάνεις το καπνιστήρι και να καπνίζεις τρεις φορές την ημέρα. Τρεις φορές την ημέρα, ναι, τούτο να θυμούμε το. Και κάθε φορά που να καπνίζεις, να συναφέρνεις και έναν Άγιο. Πρόσεξε όμως, Άγιο, όχι Αγία. Κατάλαβα, Αλστηριανό, Αγιώρκη, Αγιάν είναι έτσι σχέδιο. Μπράβο, σου κόβει ο νους σου. Και τη στράτα να μην την σταυρώσω την ίδια ημέρα. Είναι έτσι που μου είπες, στέτεφω, εσού. Μπράβο, μπράβο. Ναι, κορή μου, ακατάγνωτα. Έπρεπε να σταυρώσεις τη στράτα γιατί σταυρώνεται το μωρό. Μα θέλεις να πεις πιάνουν τα πράγματα, στέτε. Πιάνουν, χαρό, σε πιάνουν. Εθόρισε ο έκαμα τόσους γιούες. Ωχ, μα σαν να γεμιρίζει τα μπούρα. Δεν μου μυρίζει εμένα. Καλώς σε έναν τζόκι σου, μυρωκιά. Μπορεί να μου την επιθύμησα. Αλλιώρα, λίωρα να πάει να βρεις ταμπούρα να φάεις τώρα ευθύς, με τη ξάρκα. Καλά, τώρα που να πάω έστω, λαλό του Παυλίζου πάει να μου φέρει να φάω. Όχι, όχι, τώρα να φάεις. Γιατί έχουν να πούν ότι έτσι και αν καστρωμένη επιθυμήσει κάτι. Και αν το φάεις και αν τη σημάδι πας στο μωρό. Μα τώρα ο Φώτης που να γεννηθεί να βγει με σημάδι της ταμπούρας πάνω του. Δεν το πιστεύω, στέτε. Όχι, πίστεψε το. Γιατί αν μένει ευκεί με το σημάδι της ταμπούρας πάνω του, κάτι χειρότερο είναι να γίνει. Είναι τα πράγματα, τε. Ού, ένα ευκεί μακρουλοκέφαλος, πιτακοκέφαλος, ταμπουροκέφαλος. Χριστός. Ναι. Καλά που ήρθες, γαμπρέ. Έθελα τη γνώμη σου, α. Αν είχε σταβίλη στο αμπέλι που ένα δυνατόν, είπα σου να μπορεί να κάνεις. Να βγάλεις το μαυράσερο να δυναμώσουν οι στήπες. Εν το άσερο που τρώει τη δύναμη του αμπελιού. Καλά, αν το άσερο να βγάλω. Αλλά για άλλο σκοπό που σε θέλω. Ξέρεις το ότι ο πληθυσμός σε όλον τον κόσμο είναι 7 δισεκατομμύρια πλάσματα. Δεν τους μέτρησα. Αλλά ξέρω ότι στον τόπο μας είναι 800.000 ψυχές. Και η έκταση της Κύπρου είναι 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ακριβώς τούτο είναι το θέμα. Εμείναμε η ίδια εντάξει. Εχθές εκκέβαζε εφημερίδα. Διάβασα και χθες και προχθές και κάθε μέρα. Ξέρεις πόσοι γάμοι γίνονται. Επαντρεύκεται ο κόσμος, Αχιλέα, έτσι είναι. Και εγώ. Το Σαββατοκύριακο μου στη χώρα με τη γυναίκα μου πήγαμε σε 3 γάμους και μία βάφτιση. Ναι, αλλά στο Παχώρι ούτε για γάμο χτυπάει καμπάνα, ούτε για βάφτιση. Εγώ είναι αυτή. Δεν είπα σου διευθύνσεις, αλλά πρέπει να τους πολλήνουμε. Είπε τόσο ο Χριστός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και κατακυριεύσατε την γη. Ναι, και σκέφτομαι, ξέρεις τώρα από σήμερα από την ημέρα του πληθυσμού, ναι. Να προκηρύξω ένα διαγωνισμό εγκυμοσύνης. Τι να πουλάτες. Τι να πω. Αν ήταν στο χέρι μου, θα έκανα όπως κάνουμε τις φοινικές. Θα έβαλα μία αρσενικήν και μία θηριτζήν να γονιμοποιηθώ. Μα να πού μου να δεις τώρα, εγώ μιλώ σου για τα πλάσματα και σου λαρίζω για τις φοινικές. Εγώ είμαι γεωπόνος, Αχιλλέα. Για δέντρα ξέρω, για φυτά, για τούτα. Δηλαδή δεν μπορεί να βοηθήσεις. Ο ανεμπόρους στους χορκανούς να τους έκανα επικονίαση να πωλήνουν, θα τους έκανα. Μάντα μα ρωτάς αν μου είπε τίποτε ο δάσκαλος χαρώσε, αφού εχθές ήταν μητά σου, ένιτο. Ναι, αλλά σου είπε πως επέρασε, να του άρεσε που ήταν μητά μου. Μα αντρέπεσαι χαρώσε να τον ρωτήσεις. Άτε, ξήκα του γέρου τώρα. Το είπα που έναν ντρέπουμε. Αλλά ερώτησες τον πως επέρασε, δεν τον ερώτησες. Θα ρώτησα τον, αμά τώρα που θυμήθηκα. Τι είναι ο κύρις σου χαρός, έτσι θα μας πάρει στον αϊνέο φυτό. Την Κυριακή είπαμε, παππού, την Κυριακή. Α, την Κυριακή κι εγώ εσάς σου που πως να πω σήμερα. Έτσι είστε το πούλμα, φαντάζομαι, α. Το πούλμα είναι να έρθει την Κυριακή. Ας καρτεράω στην Κυριακή ο αϊνέο φυτός. Αμά τώρα που θυμήθηκα σήμερα εν της Αγίας Ευφημίας. Ξέρεις το? Ω, εν το ξέρω. Ούτε ο δάσκαλος που ο δάσκαλος έξερε το. Είπα του το εγώ. Παππού, εκτός που την Αγία Ευφημία είπετε και τίποτε άλλο. Είπαμε και για τον Άι Νεόφυτο. Παππού, εκτός που τους Αγίους εν είπετε και τίποτε άλλο για μένα και τον Μάκη. Άμα πάτε στο παραλίμνη, να πάω κι εγώ μαζί σας. Ένε πει από θέ μου πως είναι τις μερκές. Ένα πιστουμάκι να σε πάρει. Ενάρτω κι εγώ για συντροφιά. Ας θα πάμε να πάμε όλοι μαζί. Να πω του Μουχτάρη να βάλει πούλμα, να πάμε όλοι χορκανοί. Άρεσε σου τούτη ιδέα, καταλάβωσε. Λοιπόν, γράφει. Προκυρήσετε διαγωνισμός εγκυμοσύνης. Εγκυμοσύνης, οξία. Κάθε γυναίκα παντρεμένη που θα μείνει έγκυος τα έξοδα του βαφτίσματος θα τα αναλάβει. Έγκυος, οξία. Κι αμέσαι ακόμα. Ευκιάζεσαι, μάστρε, ευκιάζεσαι πολλά. Εγώ έμεινα στο έγκυο και σου είπες στη βάφτιση. Λοιπόν, τέλειωσε να συνεχίσω. Ναι. Βαφτίσματος, οξία. Τα έξοδα του βαφτίσματος θα τα αναλάβει το χορκόν.
Το χορκόν, οξία. Σταμάτα ρε να μπορέσουν την οξία, οξία και πέλανες με. Έλα λέω την μάστρα για να μην την μιξιάσω. Ο δάσκαλος είπε ότι πρέπει να βάλουμε τους τόνους. Τώρα είναι τέλος η οξία ονομάζεται τόνος, εγώ δεν καταλάβω. Τέλος πάντων, έλα να καταλάβεις. Γράφει παρακάτω. Η κάθε εγκυμονούσα. Κάθε αγκομαχούσα. Όχι ρε αγκομαχούσα, εγκυμονούσα είπα σου. Εντάξει μάστρα, εντάξει. Μα η εγκυμονούσα είναι και αγκομαχούσα. Γράφε ρε Τζίνα που σου λαλώ και ούσου ρε. Και μα μου γύρισα να πω να την κόλλα, διότι είναι να την κολλήσεις πας στον τοίχο του καφενείου και δεν θα μπορούν να δικαιβάσουν οι χορκανοί. Εντάξει. Μάστρε να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί τον την νομοθεσία αντιδιούμε στις γενέτσες να δικαιβάσουν. Γιατί ρε οι γενέτσες. Γιατί μάστρε είναι οι γενέτσες που να μείνουν αγκαστρωμένες. Έντσι να μείνουν οι ανθρώποι αγκαστρωμένοι. Εντάξει τώρα με τον Πετινόν. Έτσι φεύγει με τίποτε που το κουμά φαντάζομαι. Όσο γύρτα τώρα που το περβόλει. Με δυο μέτρα τέλη που του έβαλα γυρό, πού να φύγει να πάει. Ο Λαμιτζανής ησύχασε που τον ενόχλαν το κράξιμο. Ο Λαμιτζανής σας μουρμουρά. Ο Πετινός, Πετινός. Ένα κράξι. Αγαπάς τα πολλά τα ζώα σου, Λενού. Που την μια είναι η Τσούρα η Παρασκευού, που την άλλη είναι ο Πετινός ο Φύτος. Ναι, τα που είσαι που σκέφτομαι να φέρω και κουνέλια. Ναι, μα έχουμε τώρα να συμφωνήσω με τον Σταυρή, έχει έναν κούνελο. Και μα έχουμε πέρκι μου τον πουλήσει. Και πού να τα βάλεις τα κουνέλια με το καλό. Είσαι πρώτα να γίνει δουλειά, να μου πουλήσει τον κούνελο, να βρω και καμιά κουνέλα καλή και ύστερα θεωρούμε και κάνουμε. Τα κουνέλια πολυνείς κουγλίωρα, ξέρεις το. Ξέρω, το και είναι η χαρά μου. Όλο σκέφτομαι, άραγε να του δώκω το όνομα Αντρίκος, να του πιένει. Μα ποιον να βγάλεις Αντρίκο, τον κουνέλο. Γίνεται να μην έχει όνομα. Τι να σου πω, Λενού. Αν έκανα και εγώ έτσι, σκέφτομαι τι θα γίνεται. Να πότε να γίνει δηλαδή. Θα ελάλουν τη μια κεραζά Μαρικούν, την απειδιά Σοφιούν, τη ροδιά Παναγιωτούν. Α, ουλά τσούλα, τη ροδιά Ροδούν έπρεπε να τη λαλείς. Άλλη δουλειά που να μου... Καλή ανακοινώσεις και να μου γεμώνει τους τείχους καρτούθια, έτσι καμνή ο μαστρός σου άξεζησε. Μα πρόκειται για την αύξηση του πληθυσμού της κοινότητας, κύριε Λαμιτζανή. Σοβαρή υπόθεση. Να του πεις ότι θέλει να αυξήσει τον πληθυσμό του χορκού, να διάδει 1000 λίρες για κάθε μωρό που να γεννιέται. Και πού να βρει τόσα ριάλια. Ένας καλός μουχτάρης βρίσκει. Να πει του υπουργού που γυρίζει τα χορκά και μοιράζει τσεκούδια, να έρθει και τα πάνω να δώσει λί. Μα για τον υπουργό εσωτερικό που μιλάς. Γιώανη μου μουχτάρης ήταν να τον καταφέρω ας 100.000 λίρες να δώσει. Α, πολλά ωραία ιδέα σου. Με 100.000 κάνουμε τους χορκανούς να κάνουν 100 μωρά. 190. 100 μωρά φέτη. 100 μωρά του χρόνου. 100 μωρά του άλλου χρόνου. Φάμε το απλή σιλάχαρ. Τον την ιδέα σου είναι τυπό του μάστρου. Όχι, να μην του πεις τίποτε. Τούτο θα το αναλάβω εγώ. Όσο για τούτον το χαρτί, να του το πάρεις πίσω και να του πεις ότι ο καφενές του Λαμιτζανή δεν είναι το χάρι του Πάντζαν. Αν το πάρω πίσω να μου βάλει τις φωνές ο Μουχτάρης. Τώρα είναι που θέλει ρε. Να σου βάλω εγώ τις φωνές. Κατάλαβα. Την ύφη πάλι για να την πιερώσω. Λοιπόν, δάσκαλε, σκέφτηκα να κάνω το παχώρι μια μικρή Κίνα. Κίνα το παχώρι. Και πώς θα το επιτύχεις, κύριε Μουχτάρη μου. Να σου πω, σκέφτηκα και είπα. Αν κάθε παντρεμένη γυναίκα κάνει που μια ντουζίνα κοπελούθια, εσωθήκαμε. Κύριε Μουχτάρη μου, με όλο τον σεβασμό, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Εύκολο, ευκολότατο, είναι διαταγή. Η στρούθη, τα πουλιά, πολυνίσκουμε στον χορκό. Οι μούγες πολυνίσκουν, οι χορκανοί μας διανίσκουν. Κύριε Μουχτάρη μου, είναι έτσι τα πράγματα ορισμένα από τη φύση την ιδία που το κάθε είδος τεκνοποιεί αναλόγως. Π.χ. η σφίκα κάνει μόνο ένα αυγουλάκι. Δηλαδή μία σφίκα. Ο στρούθος κάνει πολλά αυγά. Δηλαδή πολλούς στρούθους. Ναι, κύριε Μουχτάρη μου, αλλά αν το δούμε έτσι όπως το θέτεις εσύ το πράγμα, ο ξύριχος γεννά μέχρι 3 εκατομμύρια αυγά. Άγιο. Ποιος είναι τούτος ο πολύτεχνος. Ο ξύριχος, κύριε Μουχτάρη μου, είναι το ψάριν από τα αυγά του οποίου παρασκευάζεται το χαβιάρι. Α, δηλαδή να πεις ότι τούτος πουρτά κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια. Για να ακριβολογούμε κάθε 2 χρόνια. Α, ώστε εμποδούντον τον οξύριχο μου τρώαν οι Κινέζοι και Πολίνα, να. Γεια σου, Άντζ. Εμπού τον καφενέ που έρχομαι. Έβαλα το τελευταίο διάταγμα του Μουχτάρη. Ο Μουχτάρης ένα θκασερός άψες, Βίζε. Ω, να που να ακούω τον τζίρι σου τώρα.
Τι εσωφίστηκε πάλι ο μαστρός σου. Βασικά έχεις δίκιο. Πρέπει να απολύνουμε μες στο χρουκό. Και για να απολύνουμε πρέπει πρώτα να γίνουν γάμοι. Α, είτε σε θώρο. Έβρε μια παντρεύτου. Γιόλα λότο ναι. Αλλά εκείνη υπογυρίζει ακόμα. Τούτο ακόμα εν το εκατάλαβα. Νομίζεις ότι να την καλάρεις καμιά φορά. Με την καλάρω δεν ξέρω εν τα μου να κάνω. Ή μάλλον ξέρω, να μείνω κουκούφος. Τώρα κάνεις μου έτσι για να σε λυπηθώ. Είναι ευκαιρία, Άντζη μου. Υπάρχει πρόταση. Όποιο μωρό γεννιέται μες στο χορκό, θα πέφτουν τάγκα 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 χίλιε λίρες. Και εμένα είναι τα τόλα λες. Σκέφτου λίγο να είσαι χίλιε λίρες. Επί μία ντουζίνα, 12 χιλιά λίρες τούτες. Ώστε ήσουν με τον παπά μου και μείνε του στο νου το χαβιάρι, να. Ναι. Θέλει λέει να κάνει το χωριό μας μικρήν Κίναν. Βοήθα και εσύ, Μάγκη, δεν σε θωρώ. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς να βοηθήσω, να περπατώ και να σπέρνω κοπελούθια. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Εντάξει, τι πας να τα σπέρνεις ποτσί και ποδά. Αλλά κανονικά. Σούλα, δεν σε καταλαβαίνω τώρα, σοβαρολογείς. Αν ας πούμε να παντρεύκεσαι στο χωρκό μας, ας πούμε τώρα, θα κάνεις κανένα μωρό. Δεν το σκέφτηκα έτσι, ας πούμε. Σκέφτε το και να δεις. Κάθε μωρά. Μπορεί και τρία, μπορεί και τέσσερα. Πώς λέει το τραγούδι, δηλαδή, πως θα ήθελα να έχω ένα και δύο και... Ναι, έτσι θα ήταν ωραία. Όχι, θα ήταν ωραία. Σούλα μου, διότι εγώ είμαι ελεύθερος. Πώς θα κάνω μωρά. Τούτο διευθετείτε. Διευθετείτε. Ναι. Σούλα, μήπως είναι και αυτό μέσα στα σχέδια του παπά σου για αύξηση του πληθυσμού του χωρίου. Όχι, αλλά γίνει και κάτι εκτός των σχεδίων του παπά μου. Πειράζει, έχει καλό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάτι προσπαθείς να μου πεις, Σούλα. Επειδή η Μάκη, κάτι προσπαθώ να σου πω. Ρε σαντανωμένε καφετζηρί, έπεψα σου τον άψε σβήσινα μες τον καφενέ για να μην ψεχωρέ μου μουρμουράς και πάνε ήβρασε ο μπρος μου, ρε. Ξέρεις τότε είναι παράνομον να επιβάλλεις στους χορκανούς να τεχνοποιήσουν πάρα αυτά. Σούλα, ρε. Έπρεπε να μπεις στο αρφότεχνο σου μόνοι στην Λεμεσόν να έρθει να κάνει το γάμο του στο χορκό, ρε, και ούσου. Ο Μιτσής έκλεισεν και εκκλησιάν, έκλεισεν και με ρομηνία και σου κάνεις με τον νου σου Παναήρη. Να έρθει στο χορκό. Να έρθει ρε, να έρθει στο χορκό του να έχει το καλό παράδειγμα, να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Να πάει να τον έβρεις εσύ να του πεις. Εγώ είναι κατονόμη. Βέβαια, για τούτο δεν πάει μπροστά το παχώρι. Όλοι τραβάτε πίσω, όλα να τα κάνω εγώ. Εσύ είσαι ο Μουχτάρης. Αν ήμουν εγώ, τότε μάλιστα. Τότε θα έρχεται και ο αρφότεχνος μου εις το χορκό να τελέσει τους γάμους του εις το παχώρι. Ρε, ρε ακατέργαστε καφετζή, μην μου βάλεις μπηχτές σε μένα, ρε. Και εγώ παίρνω σε και φέρνω σε στη βρύση από τον 10 φορές την ημέρα, ρε, κατάλαβες. Εσύ κατάλαβες ότι δεν σου περνά. Δεν είσαι άξιος ούτε ένα γάμο να τελέσεις εις το παχώρι. Πού είναι να πάει, ρε. Θα τύχει ένας γάμος μες στο παχώρι, ρε. Θα σε βάλω να φακάς την καμπάνα που το χάραμαν ως τα μεσάνυχτα. Να βγουν οι κουτάλες σου, ρε. Ακατέργαστε, ακατέργαστε. Βρεθήκαμε να με πόξω μια φορά. Χαρά μου που ήρθετε να βγάλετε σου παρέα. Κάτσετε. Έναν καφέ θα τον πιούμε, να. Αχ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ εν ταμπούρα μου πρέπει να φάω. Αν δεν φάω ταμπούρα, εν αυκύπα στο κολομερού είναι του μωρού. Άμα είναι έτσι που γίνεται να φάεις, κυρία Χριστίνα. Μα εφάνηκες άτυχη, ταμπούρα, καρπούζι, δεν γίνεται. Όχι, είστε τέι φωτού. Α, Παναία μου, Παναία μου, είπε μου να με συναφέρνω ονόματα για να γεννήσεις, μα γέφυγε μου, τσίπα το δικό της. Μα έτσι να κάνεις ώσπου να γεννήσεις. Για 12 μέρες, Άντζη μου. Α, Παναία μου, του ξαναπάρκεις τώρα. Εγώ δεν τα πιστεύω τον τα πράγματα. Αν το μωρό πρόκειται να γεννηθεί κόρη, κόρη είναι να γεννηθεί, έτσι να αλλάξει φίλο με τον τρόπο. Ναι, αλλά άμα έχεις άλλο δυο κόρες και καρτεράς μωρών, θέλεις έτερης πιστεύκεις. Έτσι με την ταμπούρα τι θα γίνει. Πρέπει να πάω αύριο. Πρέπει οπωσδήποτε να φάω. Εγκαλούν το καρπούζι, είναι ζαχαρένο. Είναι ζαχαρένο, αλλά δεν φάω ταμπούρα. Είναι αυκή πας στο κολομέρι του μωρού. Όμως σε ποιον που τα δυο. Λαλό της το ίσο, λαλό της το που γυριστά, πάλε μου καηλά. Να μεν την βουράς που τα πίσω, γιατί ώσπου την βουράς παραπάνω ξομακρίζει. Στου καιρούς μας εμάς, η διεκκλήση άνθρωπος να μας δει, επέρναμε το πάνω μας. Τες τωρασινές τρέχονται στα πίσω και κάνουν και κούτια. Τα καιρούς εφτάσαμε. Αν ήμουν και γιος του καιρούς σας τετέ, να της έλευκα που λαλεί ολόση του να φυφτεί. Όχι, η Άντζη είναι καλή κοπέλα, μα έτω ένα κον ξυπασμένη. Ενώ πως την οσάν του πλασμάτου να πούμε που ο πάεις να την πιάσεις και φεύγεις σου. Κοίτα μου θέλεις να κάνω γιώθηκα, να την κλαπώσω να δω και κάτω. Πρε, μας είχα μισή έτσι πράγμα. Αφού τη θέλω και μου κλούθα. Υπομονή ρε, ενώ πως το φρούτο λαλούμε. Άμα εν η ψηθή μπορείς να το φάεις. Ού, ώσπου να ψηθεί η Άντζη να μαράνω γιο.
Και ο Μουχτάρης έβγαλε φυρμάνι να απολύνει το χορκό, είπες. Εμάν τα λούσε να απολύνει, χαρώσε, αφού τις εμπαντρεύκονται. Γεια στο στόμα σου, στετέ. Και γιώ το ίδιο είπα της Άντσης. Ναι, έτσι ήταν που σου είπε. Είπε μου να πω να λάτσιστο. Μα σοβαρά. Έτσι είπε σου το καταμούτσουνα. Όχι, μου το είπε έτσι ακριβώς, το είπε μου το με τον τρόπο της. Νιά σου και να την παραλάβω εγώ, και να την κάνω να μένει ξέρει που να πάει. Θα τη τα ψάλλω και που την ίσια και που την αξινάστραφη. Όχι, μόνο που την αξινόστραφη να τη τα ψάλλει. Γιατί έτσι αξινόστραφη που είναι, μόνο έτσι να καταλάβει. Θα σου στήσει Αντριάντα να μου χτάρει, κυρία Χριστίνα, μόλις μάθει ότι είσαι έγκυος. Πρώτα ο Θεός να γεννηθεί με το καλό, κύριε Θάνο. Τώρα πάμε να βρούμε τα μπούρα να φάει πρώτα. Ναι, κατάλαβα. Για να γεννήσεις πρέπει να φάει τα μπούρα. Το πεθυμίσατε. Και ξέρεις να μπουλαλούσει. Άμα η αγκαστρωμένη έφαγε ό,τι μυριστεί, ό,τι πεθυμίσει. Έτσι, άμα ανεπεθεί μας φράουλα που δεν έχει το χορκό. Αν ήταν τυχερόν του Φώτη μου να φύγει με μια φράουλα, πας στο Κολομερούδι, είναι να μπορεί να κάνω. Ποιος είναι ο Φώτης? Ο γιος της, κύριε Θάνο, το σπουδαμέ. Κατά πόσο μηνών είσαι και ξέρεις ούρας ότι είναι γιος? Λίον ημερών, αλλά ξέρω. Γιατί εσύ ήταν που ξέρεις αν τα τέτρα σου καρποφορήσουν οι όοι. Εγώ είμαι γιοπόνος. Ξέρω για παράδειγμα ότι μόνο η νέα ποικιλία Στέλλα που εισήχθη την τελευταία στον τόπο μας δεν είναι αυτόστηρη. Δηλαδή μπορεί να γονιμοποιηθεί χωρίς άλλη ποικιλία κεραζά δίπλα της, κατάλαβες? Άκου πράγματα η Στέλλα. Ο Στέλιος, ο Στέλιος! Και εμείς τρώμε κεράζα και νομίζουμε πως γεννήσκονται έτσι απλά. Τίποτε δεν είναι απλό. Υπάρχει διαδικασία στη φύση. Τώρα με την ταμπούρα τι θα κάνεις? Και πρέπει το δίχως άλλο να παναύρουμε. Ιδάλλως να στείλω τον Παυλή μου στη χώρα να πάει να μου φέρει. Κανεί ρε να μην ζάλει, κανεί και πέλταν έντα ρε. Πιάσ' το τώρα το διάταγμα και πιένε έπαρτο κόλλατο πάνω στον τοίχο του καφέ, όπως είναι, άντε. Ο καφέ είναι σε δικός μου και δεν θέλω να το βάλω και δεν θα το βάλω. Τελεία και παύλα. Ψεσβήσε, πιάσ' το, πιένε κόλλατο πάνω στον τοίχο του καφέ. Εντάξει, μας τρένε να πάω. Έλα δάρε, θα πάεις που πότε. Πέρτο δάρε, πιένε λαλό σου μουριτός τώρα ρε και κόλλατο πάνω στον τοίχο του καφέ. Εντάξει, μας τρένε να πάω. Θα ταράξεις που για με ρε. Δεν το επιτρέπω εγώ. Κανείς να με διαλύσετε. Ο καφενές είναι χώρος πρόσβασης πληροφοριών. Πιάστο τώρα το διάταγμα εσύ, το διάταγμα τεκνοποίησης και κόλλα το εσύ ο ίδιος πάνω στον τοίχο του καφενέ. Να, έλα! Α, του το δοκόμαστε! Ναι, ως του. Κι αν δεν το πιάει, θα του κοντήσω έναν πρόστιμο που να σπατάξει να πραμιλά. Ναι! Α, έτσι έγινε και! Ναι! Έλα, δα! Ένα λεπτό, να σου δείξω αν θα βάλεις προστήματα. Έλα και το έγγραφο σου. Τα ούλα κι άμε. Α, Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου. Έσχισες επίσημον έγγραφον της κοινότητας. Άψος είσαι, σύλλαβε τον. Και βάω στο μέσο το γουμάν της Λενούς να τον κουκουφούν οι όρνηθες και ο πετεινός ο φύτος να πήξει βάκλα του. Α, το θέλω έτσι να πάω να κάνω γερό στα μαχαζιά, να θέλω βρεφικά. Πρώτη σου λέει να σου πω κάτι, γερός σου. Μα είναι τα γερός. Ου, να χαρτοδείς, να παντρευτείς. Άμα κάνεις έτσι για το φόνι μου, α, πάει να πει πως είναι παντριά που θέλεις. Κάθε πολίτης οφείλει να σέβεται, να γλέπει, να μένει στενοχωρεί την έγκυο Χριστίνα Μπαυλή. Άσυλα όπως το είπες ενή, κλεισμός, φήμη χ, φόρος βορού Χριστίνας. Τα καιρούς εφτάσαμε. Να πληρώνουμε εμείς φόρους γιατί ανάδοξαν της Χριστίνας να καστρωθεί. Και επειδή οδεύομαι προς την Ευρώπη, αποφάσισα το μωρό να πας να το γεννήσεις στις Βρυξέλλες. Να πω τούτο, είναι καμιά κλινική στη χώρα. Σούλα, είσαι πραγματικά παράξενη σήμερα. Για ποια κουμέρα μου μιλάς, για τη Χίλαρη? Που στάλο έγινε Χίλαρη τώρα. Πάντα ήταν Χίλαρη, φαντάζομαι. Πάντα ήταν Χίλαρη. Ναι, Χίλαρη Κλίντον. Τα πράγματα. Αχ, έλα και νερό. Αχ, ευχαριστώ. Να τα ακούω τώρα και την Κυριακού Πελαγία να ακούει. Μα η Κυριακού η Πελαγία είναι στο παραλίμνη. Να με κοφτεί εμένα.